καλωσορίζω στη συχνότητα του 984 τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, τον οποίον βεβαίως γνωρίζουμε ως καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας. Στο παρελθόν ήταν και ο μόνιμος εκπρόσωπος της χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Φάρμακα και την Φάρμακο Επαγρύπνηση. Ταυτοχρόνως όμως ο κύριος Κούβελας στις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εξετέθηνε ως επικεφαλής μιας πολιτικής κίνησης, την Πνοή Δημοκρατίας, που φαντάζομαι ότι και μετά τις εκλογές υφίσταται, με αυτή τη διτή ιδιότητα, γιατί πολλοί λένε ότι καλό είναι να τις ξέρουμε όλες τις ιδιότητες λοιπόν, ως ενεργού πολίτη με πολιτική δράση, αλλά και ως πανεπιστημιακού δασκάλου. Τον καλημερίζω σήμερα. Καλημέρα κύριε Κούβελα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και για την πρόσκληση και φυσικά και τους ακροατές που μας ακούνε. Κύριε Κούβελα, ως ενεργός και στην πολιτική πια, θα σας πάω λίγο διαφορετικά σήμερα και θα πάμε και στα επίδικα της επιστήμης που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα. Αλλά έρχεται μια πληροφορία από την Ουρουγουάη, δεν ξέρω αν είστε γνώστης. Εκεί λοιπόν έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, διότι μέσα στη λειψιδρία που αντιμετωπίζει και τα προβλήματα ιδιωτικοποίησης του νερού, έρχεται η κατασκευή ενός μεγάλου κόμβου, παρακαλώ πολύ, της Google, ενός κέντρου δεδομένων που θα χρησιμοποιεί εκατομμύρια λίτρα νερού σε μια χώρα που έχει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 50 ετών, που έχει έλλειψη νερού στο Μοντεβιβαίο και έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Το θέμα έχει γίνει από χθες και στα ευρωπαϊκά μέσα ένα από τα πρώτα θέματα. Αυτή η δυστοπία για την οποία έχετε μιλήσει στο παρελθόν μπορεί να φαίνεται ότι είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά είναι παντού. Κύριε Σαχίνη, έχετε για άλλη μια φορά δίκιο. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πολλά προβλήματα εντός ή εκτός εισαγωγικών, δηλαδή ασχέτως αν υπάρχουν από φυσικού τους ή αν προκαλούνται λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας, προσπαθούμε να τα λύσουμε με την επιστήμη ως εργαλείο. Η επιστήμη όντως είναι ένα εργαλείο και μάλλον είναι το πιο καλό εργαλείο που έχει ανακαλύψει μέχρι στιγμής η ανθρωπότητα για να λύνει τα προβλήματά της. Αλλά η επιστήμη από μόνη της δεν δίνει κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται για να έχουμε έτσι μια προσανατολισμένη χρήση είναι η πολιτική διαχείριση. Που σημαίνει ότι για ποιο λόγο η Google πήγε σε εκείνο το άσχετο εντός εισαγωγικών μέρος του κόσμου για να κάνει ένα hub το οποίο θα καταναλώνει από το έλλειμμα ύδατος που θα είχαν οι άνθρωποι για να πίνουν και ποια ήταν η πολιτική απόφαση που έδωσε την άδεια εγκατάσταση σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι για το Περού, μια που αυτό χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα, συγγνώμη την Ουρουγουάη, αυτό που σημαίνει είναι ότι οι πολιτικοί διαχειριστές του τόπου αποφάσισαν να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Ανάπτυξη δεν ξέρω τι σημαίνει για τον καθένα από εμάς, αλλά στην ουσία είναι κάποιοι δείκτες, κάποια νούμερα, τα οποία αν ανεβαίνουν, αυθαίρετα νούμερα, έτσι δεν είναι κάτι που το αποφασίσαμε με κάποιο τρόπο δημοκρατικό και χρήσιμο στον άνθρωπο, φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη. Το ερώτημα κρίσεως είναι αυτή η ανάπτυξη μεταφράζεται σε ανθρώπινη ευτυχία, σε ευημερία. Γιατί αν δεν μεταφράζει ανθρώπινη ευημερία, νομίζω ότι δεν αφορά κανέναν πέρα από αυτούς οι οποίοι ωφελούνται από την αύξηση των αριθμητικών μεγεθών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς, όλη η ανθρωπότητα, εμείς ως Έλληνες είμαστε λίγο χειρότερα από τους άλλους ίσως, βρισκόμαστε σε μια παράνοια κάποιων δεδομένων τα οποία δεν έχουν ξανασυμβεί στον κόσμο. Δηλαδή αυτή η απόλυτη κυριαρχία στο καπιταλιστικό σύστημα των τράπεζων ειδικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παράγεται πλούτος μόνο με βάση το δανεισμό, δεν χρειάζονται καταναλωτές. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος που παράγει να πουλάει, γιατί τα χρήματα τα φτιάχνει αν η ανθρωπότητα αρχίσει να του χρωστάει χρήματα. Και έχει δημιουργήσει μια δυστοπία όπου η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται καθόλου σε ανθρώπινη ευτυχία, δεν μεταφράζεται καν σε ανθρώπινη ευημερία, ούτε καν σε ανθρώπινη ζωή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει από βασικές αξίες, γιατί η πολιτική με ήττα θεωρήθηκε από κάποιους ανθρώπους ότι αυτή είναι η που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί έτσι πρέπει. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται
αν μου επιτρέπετε να μας σιγουρήσω. Βεβαίως. Είναι ότι οι άνθρωποι, βλέποντας αυτό το παγκόσμιο παράδοξο, αυτή την δυστοπία όπως ορθώς ορίσατε, θεωρούν ότι δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό δημιουργεί μία απελπισία. Άκουσα πολύ προσεκτικά την εκπομπή με τον κύριο Ιωαννίδη τις προάλλες και μάλιστα σας ομολογώ ότι παρόλο που δεν έχω ιδιαίτερο χρόνο και είμαι και easy learner, μαθαίνω γρήγορα, την άκουσα 4 φορές. Την άκουσα 4 φορές γιατί υπήρχαν πράγματα που συναισθηματικά δυνατούσα να κατανοήσω. Ας πούμε, και το έχω πει άπειρες φορές δημοσίως, γιατί πολλοί με συγκρίναν με τον κύριο Ιωαννίδη. Λέγανε εσείς, ο κύριος Ιωαννίδης, όχι, όχι. Ο κύριος Ιωαννίδης είναι ένας κολοσσός και εγώ είμαι ένας επιστήμονας της σειράς. Δεν είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Άρα λοιπόν στην ουσία εγώ και τον θαυμάζω τον Γιάννη τον Ιωαννίδη και τον αγαπώ και γενικώς εγώ τον θεωρώ φίλο μου και φωτεινό παράδειγμα. Αυτό που με εντυπωσίασε, μου φάνηκε πάρα πολύ απογοητευμένος, ιτημένος όπως είπε αρκετές φορές στην ρήμη του λόγου του και έδωσε μια εικόνα που κατά τη γνώμη μου μπορεί να την πιστεύει, μπορεί να φαίνεται αντικειμενική, αλλά δυστυχώς την πιστεύουν πολλοί και είναι το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εάν αυτό το πιστέψουμε, πραγματικά είμαστε κατεστραμμένοι. Εγώ πιστεύω ότι παρόλο που τα μηνύματα είναι ζωφερά, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ή ό,τι μας είναι δυνατό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να αντιδράσουμε και επειδή η αντίδραση δεν είναι επιστημονική, είναι πολιτική πλέον, δηλαδή μας ενδιαφέρει να ενταχθεί η επιστήμη σε ένα σωστό πλαίσιο, αλλά δεν μιλάμε για επιστημονική σκέψη, μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για διαχείριση πόρων για την επιστήμη κτλ. Άρα λοιπόν κάθε συνειδητός πολίτης κατά τη γνώμη μου οφείλει να προσπαθήσει πολιτικά να ανατρέψει αυτό το καθεστώς. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο τραγικά όσο εμφανίζονται τα πράγματα. Είναι σαν το ίδιο το σύστημα να προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν έχουμε διεξόδους. Και θα σας πω κάποια πράγματα χωρίς να είμαι οπαδός της μίας ή της άλλης θεωρίας. Και απλώς θεωρώ ότι το συμφέρον του ανθρώπου και το συμφέρον της χώρας μας και των συμπολιτών μας είναι σταθερό. Δεν είναι λοιπόν θέμα σχέσεων, είναι θέμα συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το δολάριο όλοι καταλαβαίνουμε ότι παραπέει. Έχουν γίνει πάρα πολλές ενημερώσεις από πάρα πολλούς ανθρώπους. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο στην δυτική οικονομία και υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα στον πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία, γιατί φαίνεται ότι είναι αδιέξοδο. Δεν μπορεί αυτός ο πόλεμος να κερδιθεί από τους δυτικούς. Και μάλιστα υπάρχουν πολλά σημεία που μας το δείχνουν με καθαρό τρόπο. Για παράδειγμα, είναι εμφανής η τεχνολογική υπεροπλία των Ρώσων. Σαφέστατη. Είναι, δηλαδή, φαίνεται σαν η δυτική να είμαστε 10 χρόνια πίσω σε ανάπτυξη οπλικών συστημάτων. Αριθμών. Ο στρατός χρειάζεται κατά τους Αμερικανούς 1 εκατομμύριο προσωπικό για να κρατήσει τις θέσεις των Ουκρανών. Δεν το έχουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι μια ζωφερή κατάσταση και συνεχίζει ο δυτικός κόσμος να μας λέει ότι τα πράγματα είναι όπως είναι και αυτοί αποφασίζουν για όλα. Αυτό είναι λάθος. Οι BRICS αναπτύσσονται, οι BRICS δημιουργούν άλλες υποδομές, οι Ρώσοι φαίνεται ότι τα πάνε πολύ καλύτερα από αυτό που περίμενε ο δυτικός κόσμος στον πόλεμο και φαίνεται γενικώς ότι το σύστημα έχει ρογμές. Άρα λοιπόν, εάν χρησιμοποιήσουν πολιτικά συνετά οι άνθρωποι αυτές τις ρογμές, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να κερδίσουμε ποσοστά της ευτυχίας μας. Άρα λοιπόν στην ουσία θεωρώ ότι η πολιτική ενασχόληση όλων μας, όχι κάποιων φωτισμένων, δεν υπάρχουν στο δικό μου το μυαλό φωτισμένοι, είναι αναγκαίο για να δώσουμε το στίγμα που θέλουμε. Αυτό θέλουμε εμείς οι άνθρωποι, έτσι είμαστε ευτυχισμένοι, έτσι θα πάμε μπροστά. Άρα λοιπόν στην ουσία πρέπει να φροντίσουμε να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Και για να τα αλλάξουμε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 2-3 γεγονότα. Πρώτον, πρέπει να ακούσει όλη η χώρα, όλη η ανθρωπότητα, τι είναι το παράθυρο του Όβερτον. Το χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια κατά κόρο στην πολιτική και είναι μια θεωρία που λέει ότι δείξε στους ανθρώπους από ένα συγκεκριμένο παράθυρο τη μοναδική αλήθεια. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε ένα σπίτι παραθαλάσσιο και αποφασίζουμε να ανοίξουμε τα παράθυρα όχι προς τη θάλασσα αλλά προς το βουνό. Εάν λοιπόν κάποιος είναι σε αυτό το σπίτι, μπορεί να μην καταλάβει όλη τη ζωή ότι είναι παραθαλάσσιο το σπίτι. Άρα λοιπόν μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν κάποιοι που αποφασίζουν να δείχνουν πάντα μία εικόνα η οποία θεωρείται η απόλυτη για όλους τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από αυτήν την εικόνα μπορείς να προγραμματίσεις τη σκέψη και κατά τον Όβερτον να πείσεις την κοινωνία να κάνει τελικώς πράξεις
για τις οποίες στην αρχή της εφαρμογής του παρατήρου ήταν κάθετα αντίθετη. Δηλαδή, θέλουμε αύριο, αυτό είναι ένα, δεν το, είναι ένα παράδειγμα, δεν το λέω εγώ έτσι, δεν το υποστηρίζω. Σωστά. Γιατί πάντα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που σε παρεξηγούν. Θέλει η κοινωνία να κάνουμε ανθρωποφαγία. Γιατί έτσι, για κάποιους λόγους. Γιατί είναι πολλά τα πτώματα, γιατί ρυπαίνουν τον πλανήτη, γιατί όταν λιώνουν παράγουν μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα που είναι αέρια του θερμοκηπίου και χίλιες δυο άλλες αιτίες. Άρα λοιπόν πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους να κανιβαλίζουν. Να μου πεις, μα αυτό είναι παράξενο, παράδοξο. Κανένας μας δεν θα ήθελε. Λοιπόν, πρώτον, ο κανιβαλισμός είναι κάτι που στο μυαλό μας το έχουμε συνδέσει με κανίβαλους που είναι απολύτες. Αρχίζουμε λοιπόν να δείχνουμε στη τηλεόραση πολιτισμούς, κορυφαίους που κάνανε έργα, το ένα άλλο, και στο τέλος λέμε, αυτοί τρώγανε και ανθρώπους. Ας πούμε οι Αζτέκοι, οι Μάγκες, κάνανε ανθρωποθεσίες, τρώγανε ανθρώπους. Το αφήνεις λοιπόν σιγά σιγά να περάσει ως μια εναλλακτική πολιτισμού, όχι κάτι απολύτως. Στη συνέχεια μπορείς να δώσεις και άλλα στοιχεία, όπως το γνωστό ατύχημα της Άντης που οι άνθρωποι φάγαν τα πτώματα των εφέδων συνανθρώπων τους, αλλά να πεις, είδατε ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, δεν ανατράπηκε ο κόσμος. Στη συνέχεια μπορείς να πεις ότι η θρησκεία αυτό το θεωρεί καλό πράγμα, να θυμηθούμε ότι κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων που είναι σώμα και αίμα του Κυρίου, μα θα πούνε αυτό είναι μεταφορά. Όχι, δεν είναι μεταφορά, γιατί κατά το μυστήριο μετατρέπεται σε σάρκα και αίμα. Άρα εκείνη την ώρα τρώμε το κρέας και πίνουμε το αίμα του πλέον αγαπητού μας και προσφύλλου προσώπου. Είμαι σίγουρος ότι είστε γνώστης σχετικού άρθρου στη Λιμπερασιόν. Συνεχίστε. Λοιπόν. Γενικά διαβάζω. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, αφού ο Χριστός ο ίδιος είπε και τι θα τη μεταφορά, άρα συμβαίνει, και πρέπει να τους τρώμε γιατί παίρνουμε το πνεύμα τους, έτσι γίνεται τουλάχιστον στην χριστιανική αλήθεια. Στη συνέχεια βάζουμε και την ιατρική, η οποία όπως ξέρουμε ήδη είναι κορυφαίο εργαλείο. Να μας πει ότι το ανθρώπινο κρέας είναι θρεπτικό, δεν κάνει αλλεργίες, δεν παχαίνει, ομορφαίνει, βγάζει μαλλιά και οτιδήποτε αποφασίσει να μας πει ο ειδικός. Στη συνέχεια ξαναπροβάλλουμε από την αρχή, το ξαναπροβάλλουμε από την αρχή, μετά φέρουμε τον τεράστιο κίνδυνο των πτωμάτων που θα κατακλείσουν την ανθρωπότητα με ό,τι αυτό κακό έχει και να αφήνουμε τους δικούς μας να τους στάμουμε τρώντας πουλίκια κτλ. Και σιγά σιγά περνάει αυτή η λογική ότι εμείς θα σωθούμε αν αρχίσουμε να τρώμε τη μαμά μας και τον μπαμπά μας. Και τι θα πει μαμά και μπαμπάς, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, είναι γονέας ένα και γονέας δύο. Αρχίζουμε λοιπόν να μπαίνουμε σε ένα τόσο διεστραμμένο γεγονός, το οποίο κανένας μας δεν θα ήθελε στην αρχή. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να αρχίσουν να καταλαβαίνουν, να διακρίνουν την αλήθεια. Αυτή λοιπόν η ψευδοεπιστήμη που παράγεται τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να αρχίσει να ελέγχεται με πολιτικό τρόπο, όχι μόνο με επιστημονικό. Δηλαδή θα πρέπει η πολιτεία να πει κάτι, ρε παιδιά, επιστήμη είναι μέθοδος. Όπως πολύ σωστά ανέλησε πολύ καλύτερα από μένα ο Γιάννης Ανίνης προχθές. Είναι μέθοδος. Χρειαζόμαστε δύο τουλάχιστον αντίθετες θέσεις για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Αυτό σημαίνει βελτίωση, σημαίνει διόρθωση, σημαίνει εγκατάλειψη παλιάς θεωρίας κτλ. Πού είναι η δεύτερη θεωρία? Δηλαδή, εγώ ακούω μόνο για την κλιματική αλλαγή. Δεν ακούω κάποιον που να λέει, όχι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και αν σκεφτώ τη φυσική που εγώ διδάχτηκα στα παιδικά μου χρόνια και καλό ή κακό ήμουν καλό μαθητή. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτά τα ελάχιστα ποσοστά του βαθμού Κελσίου, δεν λιώνουν οι πάγοι. Οι πάγοι για να λιώσουν πρέπει από το σημείο 170 που είναι στους πόλους να πάει στους 0 πλάς. Άρα λοιπόν δεν λιώνουν οι πάγοι. Γιατί δεν γίνεται να λιώσουν από το σημείο 170 στο σημείο 160. Αντιθέτως, οι ωκεανοί εξατμίζονται. Και παρόλο που μπορεί να εξατμίζονται ελάχιστα με μια μικρή αλλαγή θερμοκρασίας, η έκταση είναι τεράστια. Άρα λοιπόν αυτό δίνει νέφωση, μειώνει την ηλιακή ακτινοβολία με τη βροχή ψύχη του έδαφος. Και αυτό αρχίζει να αυτορυθμίζει τη θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό λοιπόν που είναι ένα απλό συμπέρασμα ανθρώπου που διάβαζε φυσική στο Λύκειο, για ποιο λόγο δεν συζητιέται ποτέ από κανέναν, δεν τίθεται τέτοια ερωτήματα? Το ίδιο είναι τα νούμερα της πανδημίας. Τα νούμερα της πανδημίας λένε λιγότερο από 0,1% θνητότητα. Γιατί κάναμε αυτό το νταλαβέρι το τεράστιο? Τα νούμερα λένε, αν θέλουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο αυτό που παράγεται, αλλά και αυτό που καταναλώνεται. Δηλαδή, δεν αυξήθηκε η παραγωγή πτεριδόφυτων που ξέρουμε ότι ρουφάνε το διοξίδιο. Δεν αυξήθηκε η παραγωγή φυκών στους ωκεανούς. Γιατί είναι κανείς δεν μας ασχολείται. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να πάρουμε από πού παράγεται και πού καταναλώνεται? Τόσο δύσκολο είναι να μετρήσω το διοξίδιο στην ατμόσφαιρα που το μετράω και δεν φαίνεται να ανεβαίνει? Για ποιο λόγο λοιπόν λέω ψεύδι στα μούτρα των ανθρώπων? Δεν ανεβαίνει η συγκέντρωση του διοξίδιου στην ατμόσφαιρα. Άρα, για ποια πράγματα μιλάμε? Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια καλλιέργεια επιστήμης η οποία δεν έχει αντίλογο. Εγώ δεν λέω ότι αυτά που λέω είναι σωστά,
αλλά ας τα συζητήσουμε οι δικοί. Εσείς λέτε ότι πρέπει με βάση τη σωστή, σωστή δεν ξέρω σωστή ή λάθος, με βάση εν πάση περιπτώσει αυτό που λέμε επιστήμη να υπάρχει λόγος και αντίλογος. Να μην... Τουλάχιστον δύο αντίθετες θεωρίες. Τουλάχιστον δύο για να καταλαβαίνουμε που πάμε. Όταν υπάρχει πάντα μία, σίγουρα κάτι μας κρύβουν. Είναι πασιπανές. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Κούβελα. Επιτέλους, λέει, ακούω τον επιστήμονα και πιο πολιτικά και μ' αρέσει αυτό. Θέλω όμως να το ρωτήσω ευθέως. Γιατί, λέει, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πολιτική διαχείριση των επιστημονικών επιτευγμάτων που αναμφίβολα με αυτά έχει πάει μπροστά η ανθρωπότητα, μην τα ισοπεδώνουμε, λέει, όλα. Λοιπόν, δεν γίνεται όταν πάνε να μας ενοποιήσουν σε ψηφιακές κάρτες, και εγώ δεν μιλάω εδώ για αντίχριστους, λέει, Barcode και 666, λέω το εξής απλό. Θα μας φτιάξουν μετρικές μονάδες υγείας. Εκτός αυτού που αυτοί θα αποφασίζουν, θα είμαστε σε σχέδιο και πλαίσιο μη κανονικότητας. Ακόμη και αν είναι κόντρα στη λογική επιστημονικών ανακαλύψεων. Δεν τον προβληματίζουν, λέει, αυτά. Λοιπόν, ο φίλος Δημήτρης έχει δίκιο. Ένας πολύ σημαντικός λόγος που αποφάσισα να εμπλακώ πιο ενεργά με την πολιτική ήταν αυτός. Δηλαδή, χρησιμοποιείται μία ψευδώς δηλωμένη επιστημονική θεωρία για να μας φτιάξει τη ζωή. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος, δεν ξέρω τι θέση έχει για αυτή τη στιγμή, ο πώς τον λένε, ο Γκεμπρεβέσιους, μάλιστα αυτός. Γκεμπρεβέσιους, από το, ναι. Ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ήταν υπόδικος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί για καταχρήσεις για το ένα για τ' άλλο. Στη χώρα του. Στη χώρα του, ναι, τι σημασία έχει. Η χώρα του είναι μια πτωχή χώρα. Μάλιστα. Και είναι λίγο παράξενο που πήγαμε και βρήκαμε από μια αζήτητη χώρα έναν αζήτητο άνθρωπο για να τον κάνουμε πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική επιλογή. Δεν έγινε καμιά δημοκρατική διαδικασία. Δεν ψήφισε κανένας για να διαλέξει τον Γκεμπρεγκέζο ως πρόεδρο. Κανένας. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί μια πολιτική κατάσταση. Και εδώ είναι κάτι που θα το πω με πάρα πολύ άσχημο αντιεπιστημονικό και μη πολιτικό τρόπο. Η επιστήμη έχει γίνει θλιβερό θυμιατό της εξουσίας. Πάντα η επιστήμη ήταν ταξική. Δεν υπήρχε αταξική επιστήμη. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για το αποκορύφωμα της χρήσης της επιστήμης για πολιτικές σκοπιμότητες, οι οποίες δεν έχουν σαν κέντρο τον άνθρωπο. Η επιστήμη οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο. Είναι θεραπενίδα του ανθρώπου και της ανθρώπινης ανάγκης. Η ιατρική είναι θεραπενίδα του ανθρώπινου πόνου. Δεν είναι κάτι για να ανακαλύπτουμε πράγματα. Ακόμα και ο όρος της επιστήμης είναι, δεν προέρχεται, ξέρετε, η επιστήμη, δεν προέρχεται από το επίσταμε, το αρχαίο ελληνικό, δεν υπήρχε η λέξη στα αρχαία ελληνικά. Είναι μια αυθαίρετη μετάφραση του όρου science, που ουσιαστικά ήταν το αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο φιλοσοφικών ρευμάτων, του εμπειρισμού και του ορθολογισμού. Όπου ο Εμμάνουελ Καντ σε κάποια φάση είπε αυτά τα δύο μπορεί να συνθεθούν, έκανε τη σύνθεση και αυτή η σύνθεση για την καλύτερη και αρτιότερη αντίληψη της αλήθειας ονομάστηκε science και εμείς το είπαμε επιστήμη. Άρα λοιπόν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η επιστήμη. Χρειάζεται εμπειρισμός και ορθολογισμός. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε με τον εμπειρισμό, ό,τι καταλαβαίνουν οι αισθήσεις μας. Τη ραδιενέργεια δεν την καταλαβαίνουμε. Υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι θρησκευτική. Γιατί στο δυτικό κόσμο την ανέδειξε ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης δεν έκανε κανένα πρωτογενές αποτέλεσμα. Ουσιαστικά υιοθέτησε την θεωρία του Πρόκλου. Ο Πρόκλος δεν ήταν χριστιανός, ήταν ένας μη χριστιανός φιλόσοφος. Και ο Πρόκλος είναι αυτός που λέει ορατώνται και πάντων πια αοράτων. Το αοράτο λοιπόν αυτό θεωρείται αυτομάτως ότι έχει να κάνει με τη θρησκεία. Κάνουμε λάθος. Το αοράτο σημαίνει οτιδήποτε δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια και τα εργαλεία μας. Η ραδιενέργεια με τα μάτια μας δεν τη βλέπουμε, αλλά τη βλέπουμε με εργαλεία. Ξαφνικά η ραδιενέργεια έγινε ορατή. Δεν είναι πλέον στο αόρατο, αλλά πήγε στον ορατό κόσμο. Μιλάμε για νηδιάστατο χώρο. Και υπάρχουν σίγουρα πάνω από τις 4 διαστάσεις που αντιλαμβανόμαστε στον παρόντα κόσμο. Υπάρχουν θεωρίες υπερενοποίησης. Που οι 4 μεγάλες δυνάμεις της φύσης ενοποιούνται σε έναν ενιαίο νόμο, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν 7 διαστάσεις αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν η μοντέρνα φυσική και τα μαθηματικά θεωρούν έναν κόσμο υπαρκτό των 7 διαστάσεων. Το βλέπουμε? Όχι. Βλέπουμε μόνο τις 4. Τις άλλες 3 δεν τις βλέπουμε. Αυτό λοιπόν το ορατώνται πάντων και αοράτων είναι πράγματα τα οποία μας αφορούν, γιατί μπορεί να καθορίζουν τις ζωές μας με έναν τρόπο που δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Μιλάμε για την αύξηση θερμοκρασίας. Και πήραμε να αποφασίσουμε το τι μετράμε από τότε που έγινε η βιομηχανική επανάσταση. Συγγνώμη, η θερμοκρασία πώς ανέβηκε και λιώσαν οι πάγοι στην εποχή των παγετώνων?
το ελέγξαμε εμείς. Δηλαδή, αεριζόμψαν τα ζώα και άλλαξε. Όχι, δεν υπήρχαν αρκετά ζώα. Και άντε καλά, λιώσαν οι πάγοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι έγινε. Πώς έγιναν οι πάγοι? Ξεχάσαμε το ψυγείο, με την πόρτα και βγήκαν οι πάγοι από το ψυγείο. Και αυτό ήταν ένα φαινόμενο που δεν το ελέγχει η ανθρωπότητα. Δεν το ξέρουμε πώς συνέβη. Υπάρχουν λοιπόν αόρατα, πράγματα δηλαδή που δεν τα ξέρω και δεν τα ελέγχω, τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μου. Άρα λοιπόν στην ουσία ο άνθρωπος είναι εδώ για να ψάχνει συνέχεια, να φτιάχνει θεωρίες και να μην ακούει τη βλαχία του καθενός, ο οποίος με γνώμονα το συμφέρον του ή την ιδεοληψία του μπορεί να μας περνάει και να μας κάνει ό,τι θέλει. Άρα η επιστήμη σήμερα, λέτε, έχει καταντήσει τι σε σχέση? Λιβέρο θυμιατό της εξουσίας. Το δήλωσα εφθαρσός. Τι να πω άλλο. Δηλαδή έχω εκπλαγεί. Ο λόγος που εγώ ασχολούμαι τόσο έντονα τελευταία είναι γιατί πραγματικά έχει ανατραπεί ο κόσμος μου όπως εγώ τον αντιλαμβανόμουν. Δηλαδή δεν γίνεται να έχω σπουδάσει φαρμακευτική, να έχω σπουδάσει ιατρική, να έχω πάει στη φιλοσοφία, να έχω κάνει ειδικότητα και να δουλεύω τόσα χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, σε διεθνείς οργανισμούς ελέγχου της επιστήμης. Αυτό που έλεγε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ότι η επιστήμη πρέπει να ελέγχεται κτλ. Και να δει τα λάθη. Οι οργανισμοί, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ρόλος τους επίσημος είναι να ελέγχουν την επιστήμη. Φτιάχνει ένα φάρμακο τάδε, εκφράζοντας μια θεωρία. Πάει το μάτι του άλλου ειδικού και προσπαθεί να βρει ψεγάδια. Γιατί αν δεν τα δω εγώ τα ψεγάδια, θα δηλητηριαστούν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι δεν είναι τυχαίοι, μπορεί να είναι τα παιδιά μου. Άρα λοιπόν εγώ τους πονάω τους ανθρώπους. Γιατί είναι και τα παιδιά μου σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ιδεοληψία του καθενός ή του κάθε σχρό κερδούς που θέλει να πουλήσει ένα φάρμακο, ξέρω εγώ, πανάκριβα, γιατί θεραπεύει, να του επιτρέψω να το κάνει. Γιατί υπάρχει επιστημονική μέθοδος που μπορώ να το ελέγξω. Άρα λοιπόν στην ουσία μπορώ να την πατήσω. Να είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω. Αλλά αυτό θα το δούμε. Και εκεί μπαίνει και το θέμα το μεγάλο της κίτρινης κάρτας που τόσο καυγά κάναμε, γιατί τα πραγματικά δεδομένα πολλές φορές μας ανατρέπουν την ορθολογική προσέγγιση εμπειρικά. Γι' αυτό τι είπαμε στην επιστήμη, και ορθολογισμός και εμπειρισμός. Το ένα μόνο του μπορεί να κάνει λάθος. Και πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί σε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κάθε επιστήμονας στο μυαλό το δικό μου, ο οποίος έχει αντιληφθεί τι γίνεται, οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στην πολιτική για να επαναπροσδιορίζει το καλύτερο εργαλείο που έχει σαν μοναδικό στόχο την ευτυχία και την ευημερία του ανθρώπου. Και είναι η επιστήμη. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό. Ούτε στον Πάνιδες, ούτε, και δεν υποβαθμίζω τους Ομπάνιδες, έτσι, ενώ τους μη στην επιστήμη, ούτε στους κακοήθεις, ούτε στους άνεργους πολιτικούς. Άνεργους, ανεύθυνους και αγράμματους, μπορώ να πω. Γιατί πλέον έχω γνωρίσει και πολλούς από αυτούς. Μιλάμε για αγραμματοσύνη. Πώς αυτός θα αποφασίσει τι πρέπει να γίνει, με ποιο κριτήριο? Εκεί λοιπόν είναι τα μεγάλα σημαντικά προβλήματα της ανθρωπότητας και εκεί θα πρέπει οι άνθρωποι να αρχίσουν να τα λύσουν. Και πραγματικά, κύριε Σαχίνη, σας ευγνωμονώ, γιατί υπάρχουν και κάποιες φωνές, όπως και η μετέρα με ύψιλον, η οποία πραγματικά δίνει τη δυνατότητα να ακούσει ο κόσμος μια πραγματική πληροφορία. Γιατί κύριε το Κούβερα, παράθυρο του Όβερτον έχει πρόσωπο, έχει ονοματεπώνυμα πλέον. Λοιπόν, για ακούστε τώρα, εδώ ξέρετε ότι αγαπάμε πολύ το τι λένε και οι ακροατές. Μου λέει εδώ ένας φίλος. Εκπληκτικός Κούβελα σήμερα. Ομολογώ, λέει, δεν τον έχω ξανακούσει έτσι. Όμως θα τον γιώσω λίγο άσχετο. Τα περίφημα εμβόλια της COVID με άδεια emergency υπό όρους δεν είναι ακόμη? Με την κανονική άδεια που υποτίθεται θα παίρναν, τι γίνεται? Υποτίθεται ότι μέσα στο 23 δεν θα έλυγε η μελέτη ασφάλειας φάση 3. Έχει εικόνα ο κύριος Κούβελας? Λοιπόν, ο κύριος Κούβελας έχει εικόνα. Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος που πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Εγώ προσπάθησα να ενημερώσω, δυστυχώς. Ακόμα και αυτοί που τότε άκουγαν μετά το ξέχασαν για κάποιους λόγους. Σας είχα πει ένα κρίσιμο σημείο. Εάν ένα φάρμακο αποσυρθεί πριν πάρει κανονική άδεια, δεν συνεχίζει η διαδικασία. Τα δύο από τα τρία εμβόλια αποσύρθηκαν σιωπηλά. Δηλαδή, τη Άστρα το εμβόλιο που το κάναμε και στους νεαρούς ανθρώπους. Πού είναι, κύριε Σαχίνη? Πουθενά. Είπαμε δε, όχι δεν το είπαμε εμείς, η πολιτική ηγεσία με την άδεια της επιστήμης ότι μπορεί να γίνει, λέει, αναμνηστική δόση από το εμβόλιο της Pfizer. Αυτό δεν υπήρχε καμία κλινική μελέτη που να μας το εξασφαλίζει. Ουσιαστικά ανακατώσαμε δυο ζουμιά που δεν έχουμε ιδέα τι κάνανε ανακατωμένα. Ούτε καν μόνα τους δεν είχαμε. Πόσο δεν μάλλον ανακατωμένα. Το της Άστρα λοιπόν αποσύρθηκε και της Johnson αποσύρθηκε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά.
Άρα αυτά τα δύο βγάλανε προβλήματα τα οποία δεν ανακοινώθηκαν καν. Γιατί αν ανακοινωνόντουσαν, θα έπρεπε κάποιοι να απολογηθούν και για το λάθος. Δυστυχώς, όπως καταλάβατε, κανένας δεν απολογήθηκε. Ούτε καν συγγνώμη για την κίτρινη κάρτα δεν ζητήσανε. Τώρα, μείνανε δύο που ήταν της Pfizer και της Moderna. Αυτά έχουν αλλάξει όμως. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουν. Δεν είναι ίδια. Η αρχική μορφή εγκαταλείφθηκε. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να αδειοδοτηθεί, αφού βγήκε το ενισχυμένο και το εξουσιοδοτημένο και το super wow. Αυτό είναι από την αρχή έρευνα καινούρια. Η έρευνα λοιπόν τρέχει. Το ότι δόθηκε έσως και μία άδεια για αυτό που έχει ήδη αποσυρθεί δεν βοηθάει κανέναν. Άρα λοιπόν στην ουσία... Άρα έχει κλείσει του αρχικού, έχει κλείσει και αυτό το κεφάλαιο, δεν μπορεί... Εγκαταλείφθηκε γιατί πήγαμε στο σύγχρονο, γιατί αυτό κυνηγούσε την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο εγώ από την αρχή ήμουν τόσο εκνευρισμένος. Δηλαδή εγώ δεν είχα κανένα λόγο να πάω κόντρα σε όλη την ιατρική κοινότητα και να είμαι γραφικός. Εγώ είχα τόσες θέσεις, θα μπορούσα να συνεχίσω να τις έχω και να είμαι μια χαρά μάγκα. Δεν ήταν όμως έτσι. Οι λόγοι λοιπόν, και πολλοί το θερμινεύουν ηθικά, είναι στη βάση ηθικό, αλλά είναι και γιατί πραγματικά δεν ακολουθούμε αυτούς τους δρόμους που έχουμε χαράξει μόνοι μας. Και προσέξτε που είναι το άθλιο. Δεν αλλάξαν τον νόμο. Εάν είχαν αλλάξει τον νόμο θα έλεγα οκ, το κάναμε, είναι νόμιμο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν αλλάξαν τον νόμο. Τον παρακάμπτουν ειδικά για αυτά τα σκευάσματα. Καταλάβατε που είναι το ύποπτο. Δηλαδή θα πεθάνουμε λέει και το εξυγχρονίσαμε. Ωραία. Οπότε γνωρίζετε, μια ματιά να ρίξετε στο περιβάλλον σας, το βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά πεθαίνουν από καρκίνο. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν εγώ κάνω λάθος και είμαι εγώ βλαμμένος. Βγαίνει λοιπόν ένα καινούριο φάρμακο για τον καρκίνο που να βασίζεται στην τεχνολογία του messenger RNA. Το ξέρετε ότι το ψάχνουμε 7 χρόνια. Δηλαδή αδιαφορούμε για αυτούς που 7 χρόνια θα πεθάνουν. Ξαφνικά έρχεται μια αυτή και λέει κόβεται αυτή η έρευνα γιατί δεν είναι ασφαλές για ποιον. Για τον καρκινοπαθή τελευταίου σταδίου. Δηλαδή για τον άνθρωπο που θα πεθάνει ούτως ή άλλως. Καταλαβαίνετε πόσο αυστηροί είναι οι επιστημονικοί κανόνες και δεν γίνεται κάτι που δεν θεωρείται ασφαλές για τον καρκινοπαθή τελευταίου σταδίου να το δώσουμε ως ασφαλές σε ένα νεαρό υγιές άτομο. Καταλαβαίνετε τη διαστροφή. Η δυστοπία της Google στην Ουρουγουάη είναι ultra light version αυτού που σας περιγράφω. Γιατί σε αυτό μιλάμε για την ασφάλεια και τη ζωή νέων ανθρώπων. Και ξέρετε κάτι, ένα μυστικό. Στη χώρα μας οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ πιο πολύτιμοι από όλες τις άλλες χώρες. Και ξέρετε και ένα άλλο μυστικό. Η ζωή κοστίζει. Η ζωή είναι τιμολογημένη. Δηλαδή δεν είναι ψευδές αυτό που ακούστηκε την άλλη φορά και είχε γίνει ολόκληρο σχόλιο για τον καθηγητή εκεί που είχε πει ότι... Τον κύριο Πνευματικό, μάλιστα. Τον κύριο Πνευματικό. Απλώς το παρουσίασε με λάθος τρόπο. Ή μάλλον με τον τρόπο που ο ίδιος το βλέπει ή που ο ίδιος και η παράταξή του θέλει να το βλέπει. Υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ασθενών που μπορεί η κοινωνία να τους συντηρήσει. Γιατί δεν φτάνουν για όλους. Υπάρχει λοιπόν ένας δείκτης που τον πρώτη τον εφηνέωσαν οι Βρετανοί στο NICE που λέει ότι για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε μια ασθένεια, έναν άνθρωπο με χρόνιο νόσημα ή με τελικού σταδίου νόσημα, πρέπει να δουλεύουν 3 συνάνθρωποι του. Εάν δουλέψουν 4, καταραίει το σύστημα. Άρα λοιπόν, τι κατακεφάλι εισόδημα έχει η Βρετανία? Έχει 25.000 στερλίνες. 3 πρέπει να δουλεύουν, άρα το κόστος είναι 75.000 στερλίνες. Και λένε, η ζωή στην Αγγλία κοστίζει 75.000 στερλίνες. Εάν είναι πιο ακριβή, δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Γιατί μετά δεν θα έχουμε παιδεία, δεν θα έχουμε ασφάλεια, δεν θα έχουμε άμυνα, δεν θα έχουμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται. Και πού μπαίνει η επιστήμη σε αυτό? Η επιστήμη μπαίνει στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα 75.000 στερλίνες. Να καθίσω να βρω, ας πούμε, το φθηνότερο φάρμακο που μου κάνει τη δουλειά οικονομικά ή να πιέσω τις εταιρείες να μου δώσουν τις καλύτερες τιμές μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης. Κάτι που στη χώρα το κάναμε. Σε κάποια φάση, όταν ήμουν εγώ σε αυτή τη διαδικασία, ένα φάρμακο πανάκριβο το πήραμε στο 10% της τιμής του. Γιατί πιέσαμε την εταιρεία. Η πολιτική λοιπόν δεν είναι για να μου φτιάχνει μόνο καλύτερα φάρμακα, είναι για να μπορέσει να μου εξασφαλίσει τέτοια στοιχεία πέρα από το πόσο κάνει το ICER. Εγώ όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής, όταν ήμασταν, φεύγαμε δηλαδή, είχε ήδη βγει η Νέα Δημοκρατία και εμείς είχαμε
ήδη ξέραμε ότι θα μας αλλάξουν. Και δεν συνεδρίαζε η Επιτροπή, γιατί το Υπουργείο, τότε ήταν υπουργός ο κύριος Κικίλιας, δεν αποζημίωνε τις μεταφορές μας. Δεν είχε, η Επιτροπή δεν έχει χρήματα, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να πηγαίναμε όσοι δεν ήμασταν από την Αθήνα, στην Αθήνα. Ήμασταν κανένα δύο από τη Θεσσαλονίκη, ήταν κάποιος από την Κρήτη, ήταν μία συνάδελφος από την Αλεξανδρούπολη, ένα συνάδελφος από την Πάτρα. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να μαζευόμαστε στην Επιτροπή. Όταν λοιπόν δεν αποζημιώνεις τα έξοδα, ο άλλος λέει γιατί να πάω να τα πληρώσω αφού δεν τα πάρω. Πόσο πια θα προσφέρω από το κράτος, από το μισθό μου. Και δεν γινόντουσαν οι απαρτίες. Είχα λοιπόν δύο περιπτώσεις εγώ, οι οποίες έπρεπε να πάρω μία απόφαση. Υπήρχαν δύο ασθενείς στο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, με λέμφωμα τελευταίου σταδίου, που υπήρχε θεραπεία. Τη λέμε CAR T-cells και κόστησε σχεδόν 400 χιλιάρικα για τον καθένα. Έχω λοιπόν, εγώ είμαι γιατρός, έτσι. Ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν καλά, όχι να παρατείνουν τη ζωή τους, θεραπεία. Και κοστίζει τόσο. Υπογράφεις να γίνουν καλά, με κίνδυνο να σε πάνε φυλακή γιατί κάνεις διασπάσεις του δημόσιου χρήματος, γιατί δεν έχει συγκληθεί σωστά η επιτροπή. Είτε λες, δεν βαριέσαι γιατί να μπλέξει ότι του αφήνει να πεθάνουν. Εγώ λοιπόν, κύριε Σαχίνη, πήρα το ρίσκο δύο φορές και έδωσα υπογραφή. Είχα ετοιμάσει και την απολογητική μου γραμμή. Αν μου λέγανε γιατί το έκανε, θα έλεγα εγώ είμαι γιατρός, ορκισμένος, ξέρω το φάρμακο και ξέρω και τους ανθρώπους. Όχι τους ξέρω προσωπικά, ξέρω το τι ασθένεις είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το φάρμακο τους ταιριάζει. Ωραία. Εγώ λοιπόν είπα να το πάρουν. Εάν εσείς δεν θέλετε, τι να σας πω, καταδικάστε με. Υπάρχει στο μυαλό το δικό σας άλλος τρόπος να σκεφτεί κανείς λογικός και κανονικός άνθρωπος? Θα θέλατε εσείς, αν ήσασταν στη θέση αυτών των δύο ανθρώπων που συμπτωματικώς έγιναν και καλά και οι δύο, να τους αφήναμε να πεθάνουν, 33 χρόνια γυναίκα, με παιδιά? Ξέρετε πόσο άνθρωπο έτη έχει αυτή η κυρία ακόμα, αν θεωρήσουμε ότι ζούμε 80, άλλα 50 χρόνια, στην τα δυο της παιδιά, άλλα 80 χρόνια το καθένα. Για μέτρα πόσα χρόνια ζωής κερδίζουμε. Άρα αυτό το ο δείκτης, τα τρία κατακεφαλήν εισοδήματα, τα 75.000 το χρόνο, πόσα χρόνια ζωής γλιτώνουμε από τον μέλλον της γυναίκας αυτή και το παιδιό της? Είναι 75 επί 50. Άρα λοιπόν εγώ τζάμπα την έκανα τη δουλειά, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η πολιτική σκέψη. Κύριε Κουβελά, μ' αρέσει το ότι τα λέτε με εξαιρετικά απλό τρόπο και δεν αρέσει εμένα. Βλέπω εδώ και από τους ακροατές, μου λέει κάποιος, αν δεν θεωρηθεί παρέκβαση στη συζήτηση αυτό το συναγερμό στο Περού με το φαινόμενο του Γκιόμ Μπαρέ, πώς το βλέπει, συνδέεται με κάτι κατά τη γνώμη του, ή μπορεί να έχει κάτσει λόγω ιδιόμορφων περιστάσεων κλιματολογικών και άλλων? Ναι. Πάλι το κλίμα, ρε παιδιά. Ελάτε, ελάτε κύριε. Δεν είναι το κλίμα. Λοιπόν, το κλίμα βοηθάει τις διάρειες. Γιατί χαλάνε τα φαγητά όταν δεν τα έχουμε στο ψυγείο. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Γκιγέν Μπαρέ είναι ένα σύνδρομο εν πολύ άγνωστο. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους μετά από μικροϊώσεις. Οι ιωσούλες της πλάκας, όχι κάτι σημαντικό. Mm. Το παθαίνουν άνθρωποι μετά από χαζές αρρώστιες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ο μεγάλος φόβος τον Γκιγέν Μπαρέ να οφείλεται στα εμβόλια. Γιατί έχει γίνει από τα εμβόλια, Γκιγέν Μπαρέ. Το ξέρουμε, συσχετίζεται. Το θέμα είναι πόσο χρόνο μετά. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτά που εγώ γνωρίζω μέχρι τώρα, μεγάλο βάθος της παρενέργειας. Δηλαδή, ξέραμε ότι η Γκιγέν Μπαρέ γίνεται μέσα τους 1, 2, 3 μήνες μετά τη λήψη του εμβολίου. Μετά, θεωρούμε ότι αυτό το εμβόλιο καταστρέφεται από τα σώματα του οργανισμού. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα παράλληλο φαινόμενο, μία μικρή ίωση, παράξενη, η οποία μπορεί στο Περού να κάνει Γκιγέν Μπαρέ, και μία ίωση που συνήθως δεν τη ψάχνουμε, θεωρούνται σαν κοινό κρυολόγημα και γεια, μπορεί λοιπόν να υπάρχει μία έξαρση στην Γκιγέν Μπαρέ λόγω μίας παράλληλης ίωσης. Δεν λέω ότι μπορεί να μην ευθύνει το εμβόλιο. Αντιθέτως, εγώ θα έλεγα να γίνει subgroup ανάλυση και να δούμε πόσοι από τους εμβολιάστηκαν και πότε. Και να συσχετίσουμε και τη βαρύτητα της νόσου και ό,τι άλλο έχουμε. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και ανάλυση και άλλων πραγμάτων. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να αποδίδουμε τα πάντα στα εμβόλια. Ήρθαν εξωγήινοι γιατί κάναμε εμβόλια. Έχουμε ταυτότητες γιατί κάναμε εμβόλια. Δεν γίνεται. Δηλαδή η επιστήμη το θεωρεί λάθος αυτό το πράγμα. Παρόλο που εγώ, όπως ξέρετε, θεωρώ ότι δεν ήταν καλά προϊόντα, γιατί δεν ξέραμε τι ήταν. Τα δώσαμε κουτουρού. Και επειδή πάντα οι εταιρείες κάνουν ψιλοκομπίνες έως χοντροκομπίνες για να κονομάνε, θέλει έλεγχο. Αλλιώς δεν θα είχαμε τους ελέγχους. Θα τους αφήναμε, θα τους πιστεύουμε. Θα λέγαμε μπράβο, είπατε είναι καλό, μπράβο. Το χρησιμοποιούμε. Έχουν πιαστεί πολλές φορές οι εταιρείες να κάνουν μεγάλες απάτες. Εάν βάλετε στο Google Big Pharma και Fraud, θα δείτε πόσες φορές το χρόνο καταδικάζεται κάθε φαρμακευτική εταιρεία.
για να μην νομίζετε ότι κατηγορώ εγώ έτσι από το μυαλό μου. Θέλω να μου πείτε αν έχετε πρόχειρο ένα σχόλιο για αυτό το πρόσφατο δημοσίευμα. Καλά, μπορεί να είναι γεωπολιτικό εδώ το παιχνίδι, αλλά εγώ οφείλω να το ρωτήσω. Της Daily Mail, όπου εμφανίζονται δηλώσεις και επιστημόνων για την προέλευση του ιού ως κατασκευασμένου. Και μάλιστα για τον έλεγχο και τη μείωση πληθυσμού που ξέφυγε από εργαστήριο. Το ξέρετε ότι επανέρχεται στο δίπολο Δύσης Κίνας. Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Το έχω υπόψη μου και το έχω υπόψη μου πολύ νωρίτερα. Απλώς οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαμε σε διεθνούς οργανισμούς έχουμε υπογράψει κάποια συμβόλαια, αυτά τα confidentiality agreement, τα οποία δεν μπορούμε να λέμε τις πληροφορίες που έχουμε γιατί είναι εμπορικά μυστικά. Επειδή λοιπόν παίζουν δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Μπορούμε όμως να λέμε αυτά που ξέρουμε όταν μας ρωτήσει η κυβέρνησή μας. Γιατί εμείς δεν πάμε εκεί έτσι, επειδή είμαστε ομορφούλιδες, δεν διάλεξαν τον Κούβελα γιατί είχε ωραία αυτιά, τον διάλεξαν γιατί η κυβέρνηση τον έστειλε για συγκεκριμένο λόγο. Εάν λοιπόν εγώ ερωτηθώ από την κυβέρνησή μου ή δημοσίως σε μια δημοκρατία από το λαό, εγώ πρέπει να απαντήσω. Αλλά πρέπει να ερωτηθώ συγκεκριμένα. Δεν είναι να βγω να το διαφημίσω, καταλάβατε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πως και κατά στιγμή το ορίσατε πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν πιθανότητες, δεν είναι φυσικός. Όσο πιθανότητες έχει, αν βάλουμε μία μαϊμού με μία γραφομηχανή να γράψει την Ιλιάδα. Είναι πιθανό να πατήσει τα σωστά πλήκτρα τυχαία. Δεν είναι. Είναι πιθανό. Πόση όμως είναι αυτή η πιθανότητα. Είναι απειροελάχιστη. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ιός εμφανίστηκε όχι τόσο ξαφνικά σε μία περιοχή, όχι τόσο τυχαία και είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε εάν έχουν ξαναεμφανιστεί στο παρελθόν. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι υπάρχουν πατέντες κομματιών του γονιδίου του ιού εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια εικοσαετία πίσω. Τώρα, το ότι εκεί τυχαίνει όλο τυχαίως και αυτό να υπάρχει ένα εργαστήριο ιολογίας, ας υποθέσουμε ότι είναι η δεύτερη τυχαιότητα. Τώρα, έχει βρεθεί ας πούμε και μια σειρά πρωτεΐνης στην Ακίδα η οποία συναντιέται μόνο σε ένα αρκετά επικίνδυνο μικρόβιο. Η πιθανότητα να ανακατοθεί το γονιδιακό υλικό μικροβίου με ιό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, στην ουσία υπάρχει μια τεράστια πιθανότητα και το ξέραμε από την αρχή, ο ιός αυτός δεν είναι τεχνητός. Το γνωρίζουμε. Και υπάρχουν οι πατέντες του. Επίσης υπάρχουν όλες αυτές οι αναφορές σε διεθνή φόρα που επί της ουσίας ετοίμαζαν ιούς για βιολογική χρήση, παρόλο που αυτό απαγορεύεται διεθνώς. Άρα λοιπόν, οι πατέντες υπάρχουν και οι ιοί αυτοί υπάρχουν και η αλληλουχία των γεγονότων υπάρχει. Τα οποία όμως εγώ, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, σας λέω ρε παιδιά, μπορεί να ήταν τυχαία. Δεν είναι φτιαχτά. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτοί οι άνθρωποι που το φτιάξαν και ήταν τεχνητό, το απελευθέρωσαν ή τους ξέφυγε. Μάλιστα. Θέλω πολύ σύντομες απαντήσεις, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου στο εξής. Ο φίλος ο Νικόλας ρωτάει, μήπως ο κύριος Κούβελας παρακολουθεί τον Βρετανό καθηγητή Κάμπελ και τον αγώνα που κάνει να ενημερώσει τον κόσμο για πιθανές παρενέργειες, κυρίως σε καρδιαγγειακά νοσήματα. Από τα εμβόλια και ποια η άποψή του για τις έρευνες αυτές. Λοιπόν, τον έχω υπόψη μου τον καθηγητή Κάμπελ, εννοείται τον ακούω, αλλά δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Έχω όμως μια καλύτερη πηγή ενημέρωσης εγώ. Έχω τις ίδιες αναφορές από τον αίμα και διάφορες τέτοιες άμεσες αναφορές που αφορούν τα εμβόλια και τις παρενέργειες. Οι παρενέργειες του εμβολίου είναι πολλαπλές και πολλών επιπέδων και βασίζονται σε διαφορετικούς μηχανισμούς. Σειρά παρενεργειών νούμερο 1. Το ίδιο το νανοσωματίδιο, αν θεωρήσουμε ότι είναι αδρανές, δεν έχει τίποτα μέσα. Αν κολλήσει δίπλα από ένα νευρικό κύτταρο, στην ουσία το σκοτώνει. Αν λοιπόν σκοτωθεί αυτό το κύτταρο που καλύπτει ας πούμε ένα νεύρο, αυτά τα λέμε και έλυτρα της Βαν, τα λέμε αστροκύτταρα κτλ, τότε δημιουργείται συνέχεια στο έλυτρο και το νεύρο νεκρώνεται. Τα νεύρα, να θυμίσω, δεν αναπλάθονται. Άρα ψόφισε, δεν γίνεσαι καλά, τέλεια. Έχουμε σωρία νευρολογικών παθήσεων. Έχουμε αποδιπλοπίες, έχουμε τυφλώσεις, έχουμε εμβοές, έχουμε βαρικοίες, έχουμε αυτισμούς, έχουμε Guillain-Barré, έχουμε αριθμίες στο ερυθματαγό της καρδιάς. Εγώ έκανα αριθμίες, 4 συγκοπικά επεισόδια. Μετά βέβαια περάσαμε μετά το εξάμεινο. Άρα λοιπόν έχουν φαντάζομαι ένα βάθος χρόνου και ελπίζω να μην μου ξανασυμβεί. Αλλά στην ουσία έχουμε σωρία νευρολογικών παθήσεων λόγω των εμβολίων
Και αυτό εξηγείται και μόνο από το νοσοματίδιο. Αν βάλω τώρα και το messenger RNA, το οποίο μπορεί να εκφράσει αυτή την ακίδα σε διάφορα όργανα και η ακίδα είναι τοξική, αυτές οι παρενέργειες ενισχύονται και αριθμητικά και ποσοτικά και ποιοτικά. Τώρα, το ίδιο η ακίδα έχει ισχυρή φλεγμογόνο δράση σε διάφορα όργανα που πάει. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε αγκίτιδες, βλέπουμε καρδίτιδες, γιατί στα αγκία και στην καρδιά όταν διανέμε είναι τα πρώτα. Μπορεί αυτό να το κάνει και στους τελικούς στόχους. Έχω δει επιδιδυμίτιδες, έχω δει ορχίτιδες, έχω δει υπατήτιδες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει όργανο επί της ουσίας που να μην κινδυνεύει. Και γι' αυτό το λόγο, αλλά επειδή αυτές οι παθήσεις ούτως ή άλλως συνέβαιναν στην ανθρωπότητα, χρειαζόμαστε τα δεδομένα τα οποία μας τα κρύβουν για να κάνουμε αυτό που λέμε υποανάλυση ομάδων. Αναηλικιακή λοιπόν ομάδα, αναπεριοχή και αναχρήση άλλων ουσιών, θα θέλαμε να μετρήσουμε αν έχουμε μικρότερες ή λιγότερες παρενέργειες. Και θα σας πω ένα γεγονός το οποίο συνέβη, ήταν αυτό που ήταν ένα πολύ έντονο καμπανάκι, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Όταν είχαν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί και είχαμε δώσει τις άδειες και ξέραμε περίπου τι γίνεται, πιστεύαμε ότι αν είσαι μεγάλο σε ηλικία, γιατί δεν είχαμε δει από τα πειραματόζωα τέτοια προβλήματα, είναι σχετικά ασφάλεια. Δηλαδή δεν είχαμε σε ηλικιωμένους παρενέργειες. Αυτό εξηγείται γιατί ο ηλικιωμένος δεν έχει έντονο αναβολισμό, άρα δεν φτιάχνει ακίδα. Άρα λοιπόν και δεν δουλεύει, αλλά από την άλλη μεριά είναι ασφαλές. Αλλά είπαμε, δεν βαριέσαι, ας γίνει, γεννηθέτω το θέλημά του. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μας δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Την μέρα που εγώ έκανα το δεύτερο εμβόλιο, ένας φίλος μου οδοντίατρος, και μάλιστα στην περιοχή της Καστοριάς, παρόλο που η γυναίκα του δεν ήθελε να το κάνει, εγώ τέλος πάντων πίστευα ότι δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πέθανε τη μέρα του δεύτερου εμβολίου. Εγώ πίστευα μέχρι τότε ακλόνητα ότι δεν μπορεί τα συστατικά του εμβολίου να δημιουργήσουν οξύ πρόβλημα. Δεν ήταν δηλαδή ένα δηλητήριο. Ο άνθρωπος λοιπόν χάθηκε, ζητήσαμε, έγινε νεκροψία, είδαμε πολύ έντονες βλάβες στο ενδοθήλιο, που εγώ και όλοι οι γιατροί που το είδαν τις αποδώσαμε σε χρόνια αθυρωμάτωση. Γιατί θεωρήσαμε ότι δεν μπορεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο να κάνει αυτή τη βλάβη το εμβόλιο. Όταν λοιπόν συζήτησα λίγο εκεί με την οικογένεια, ο φίλος μου αυτός πριν το τελικό του θάνατο είχε ραντίσει και κάτι σπιτά που είχε στον κήπο του. Μία εβδομάδα μετά με πήρε μία φίλη δημοσιογράφος από τη Λάρισα και μου είπε ότι τη δεύτερη δόση του εμβολίου πεθαίνει και ο δικός του πατέρας. Πιάνουμε την κουβέντα. Λοιπόν, ο πατέρας πήγε και ράντισε το χωράφι. Και σας λέω εγώ. Εγώ σας λέω τα εμβόλια από μόνα τους είναι ασφαλή. Με τα φυτοφάρμακα όμως έχουν μια θανατηφόρα αλληλεπίδραση. Δεν θα έπρεπε αυτό να κοινοποιηθεί, να το ήξερε ο κόσμος. Θα μπορούσαμε να πούμε εμβολιαστείτε πάνω από 60, αλλά την μέρα που εμβολιαστήκατε και 15 μέρες μετά, να μην έρθει σε επαφή με τα αγροτικά φάρμακα. Καταλαβαίνετε, κύριε Σαχίνη, πώς προστατεύει η επιστήμη. Δεν είναι υποχρεωτικό ένα προϊόν να είναι καλό ή κακό. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ο διάβολος ή ο Ιησούς. Πρέπει να το προσέχουμε για να δώσουμε το βέλτιστο της απόδοσής του και να μειώσουμε τον δυνητικό κίνδυνο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την ενημέρωση. Δεν είμαστε ταγμένοι εναντίον των προϊόντων γιατί είναι εξορισμού κακά. Όχι. Μπορεί ένα προϊόν να είναι καλό ή κακό, όπως το πιρούνι. Μπορεί να φάω μακαρονάδα και είναι καταπληκτικό. Αλλιώς θα είχα λερώσει τα χέρια μου και τα ρούχα μου. Μπορώ να βγάλω το μάτι του διπλανού μου. Τότε είναι όπλο. Αλλά το φάρμακο, το προϊόν, το πιρούνι δεν έχει ηθική. Ο άνθρωπος που τη χρησιμοποιεί έχει. Και εκεί μπαίνει η σωστή χρήση της επιστήμης και εκεί μπαίνει και ο πολιτικός προσανατολισμός αυτών της διαχείρισης. Κύριε Κούβελα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Και εδώ έχω σωρία μηνυμάτων, θα σας τα στείλω, γιατί έχουν διάφορα θέματα. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά και για άλλα πράγματα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ. Η αγάπη και αυτή είναι δεδομένη. Όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές. Να είστε καλά.